την ίδια στιγμή πρέπει να ταΐσουν για κάποιους άλλους. Δηλαδή... Εντάξει, κάνα πενιντάρια όμως όλα αυτά τα οποία συζητάμε τώρα, έτσι. Ναι, νομίζω ότι έχει επηρεαστεί πάρα πολύ πια η τηλεόραση από τη διαφήμιση, δηλαδή επειδή είναι πολύ αλληλένδετα. Οπότε τα τελευταία χρόνια δεν είχε να κάνει τόσο πολύ με την ακροαματικότητα, όσο με το ότι έπεσε πολύ διαφήμιση, οπότε και καλά να πήγαινε μια σειρά. Δεν μπορούσε πια να βγάλει. Να το απεξέλθει, ας πούμε. Γι' αυτό και φέτος πήγανε καλά, αλλά Φράγκο δεν έχουν πάρει συναδέλφοι σας. Ναι. Πήγανε καλά σε τηλεθεάσεις. Ναι, έτσι έχω ακούσει. Ναι, αλλά αυτό λίγο πολύ ισχύει σε όλες τις δουλειές. Δεν είναι μόνο στο δικό μας. Δηλαδή αυτό το οποίο έχει γίνει. Επίσης, πιστόλια στην αγορά. Καλά, φτάσει να δεις και στο δημόσιο τομέα, ας πούμε, πώς χρωστάνε σε πάρα πολλούς οργανισμούς οι οποίοι πρέπει να πληρώσουν κάποιους. Ναι. Δες όμως πώς γυρνάνε αυτά. Είναι από το θέατρο να επιβιώσεις. Που κάποτε οι ηθοποιοί λέγανε το θέατρο το έχουμε γιατί ναι. πρέπει να κάνεις θέατρο γιατί μας αρέσει. Βγάζουμε λεφτά από άλλα πράγματα. Μα εκεί δεν φαίνεται ο ηθοποιός και η ικανότητά του. Κοίτα, πάντως υπάρχει μια σταθερότητα όταν επενδύσεις στο θέατρο. Υπάρχει μια σταθερότητα που μπορεί να. Εγώ γνωρίζω πάρα πολλούς ηθοποιούς που έχουν καταφέρει να μεγαλώσουν και να έχουν μια πορεία και καλή καλλιτεχνικά και να μπορούν να ανταπεξέρχονται οικονομικά. Βέβαια, πολλοί. Αρκετά πιεσμένα, αλλά έχουν επιβιώσει μόνο από το θέατρο. Mm-hmm. Απλώς πρέπει, ξέρεις, να επενδύσεις λίγο παραπάνω ναι. αυτό. Ναι, να μην δεις πρόχειρο δουλειά. Mm. Και ειδικά εδώ, αν κάνεις πρόχειρο δουλειά, πολύ εύκολα. Η σκηνή είναι πολύ εκθετική. Το έκλεισες, ναι, κατευθείαν, γιατί η Θεσσαλονίκη είναι δύσκολη πόλη. Δεν είναι μια τέτοια. Αδελφή κουβέντα, είπε και άλλος μύθος μαζί με την Πουγάτσα είναι αυτός, ότι είμαστε δύσκολη πόλη. Όχι δύσκολη πόλη. Εγώ δεν το έχω ακούσει αυτό. Περίεργη πόλη. Όχι. Που λένε ότι αν σε αποδοκιμάσεις με το κοινό της Θεσσαλονίκης. Αυτό ίσχυε νομίζω για το φεστιβάλ του κινηματογράφου. Κατάλαβες? Νομίζω. Περισσότερο. Ναι, αλλά μια κουβέντα είπε στη σκηνή και έκανε 15 χρόνια να ξανατραγουδήσει. Ποιος? Για ποιον λες? Σφαγιανάκης. Εδώ? Ναι. Ναι. Δεν το θυμάσαι. Ναι, είπε χοντράδα όμως, με συγχωρείς. Εντάξει, δεν ήταν ότι είπε. Είπε κάτι τύπου. Κάτι είχε χαλάσει το κουβέντα. Πες το, δεν την έπεσε. Ναι, γι' αυτό είπα χοντράδε. Δεν θυμάμαι να κάνω κάτι παρή, αλλά. Αυτό είναι κάτι άλλο, α πούμε. Είναι κάτι που σα γίνεται προσωπικό. Δεν έχει να κάνει με το αν είναι καλή ή όχι η δουλειά σου. Είναι με τι άνθρωπο είσαι και τι ποιότητα χαρακτήρα έχει. Λοιπόν, εμεί να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Όχι, θα μιλήσω, αφήστε με να μιλήσω. Όχι, δεν θα να κλείσουμε λίγο ένα λεπτό και πε ό,τι θε μετά. Κάτσουμε το βράδυ εδώ. Να πούμε ότι συνεχίζουμε μέχρι την Παρασκευή. Πάμε ναι, το τοπικά θέατρο Κήπου. 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 Μέχρι και την Παρασκευή και επιστρέφουμε και Αύγουστο. Ακριβώς από πίσω μας, ναι. Που είναι το πράσινο. Δεν Αύγουστο στο θέατρο Σκιών για δύο μέρες. Απλά δεν θυμάμαι. Ξανάρχεσαι στη Θεσσαλονίκη. Μετά της Παναγίας, θυμάστε. Νομίζω μετά της Παναγίας. Ωραία, εδώ θα είμαστε πάλι. Εκεί θα επιστρέψει από τις διακοπές. Θα έχετε επιστρέψει. Κάτσε να πάμε πρώτα. Α, είναι και αυτό βέβαια. Ακριβώς, εδώ μπάνιο κάνουμε καθημερινά στο στούντιο. Δεν κάνουμε τέτοια. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Πολλές επιτυχίες. Λοιπόν, αύριο. Αύριο. Θα έρθεις. Αν δεν έχω εξαγγελθεί μέχρι τότε. Πάμε. Γεια σας. Γεια σας.